θέλουμε να μας πεις, σου έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Έχεις κολυμπήσει ποτέ γυμνή στη θάλασσα? Χωρίς το πάρα πολύ παλιά, ναι. Πώς ήταν? Εννοώ, ήταν κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Όχι. Εντάξει. Επειδή πολλοί λένε ότι νιώθουν ένα συνέστημα ελευθερίας. Εντάξει. Ναι. Νιώθουν καταπιεσμένοι, μάλλον. Ναι. Έχει ψάξει το κινητό του Christian ποτέ? Όχι. Του Christian, όχι, δεν μου δώσει ποτέ. Δεν μου είχε. Έψαξα μια φορά. Γιατί? Δεν θυμάμαι. Έτσι. Και ούτε καν βρήκα κάτι. Ναι. Λοιπόν, έχει κλέψει ποτέ κάτι από ξενοδοχείο? Α, όχι. Κανένα σαπουνάκι, μπαντόφλες κλπ? Όχι. Όχι. Έχει δώσει ποτέ ψεύτικο τηλέφωνο? Όχι. Μιλάμε για όλη σου τη ζωή. Ναι, ναι, γι' αυτό όχι με μόνο βλέπεις, για τον αιγαμοβίο. Όχι, όχι, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Ξέρεις ότι. Όχι, γι' αυτό σου κάνουμε τις ερωτήσεις, επειδή δεν ξέρω έχω, δεν έχω δώσει ψεύτικο τηλέφωνο. Ή δεν σου θα το δώσω. Ότι Μέχρι τώρα που το σκέφτομαι, ότι το κινητό μου υπάρχει κάπου. Έτσι, αναρτημένο, δεν ξέρω πού. Εννοείς ότι δεν ξέρεις που βρίσκεται τώρα? Όχι, παιδί μου, αριθμός εννοώ κάπου βρίσκεται. Νομίζω εννοώ δημοσιευμένος κάπου. Δεν ξέρω πού. Γιατί? Νομίζω σε μια σελίδα μου. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί ο αριθμός σου είναι δημοσιευμένος σε μια νομίζω σελίδα? Νομίζω κάμα λάθος. Δηλαδή? Πρέπει να το έβαλα τα στοιχεία μου κατά λάθος. Δεν ξέρω αυτή μου αν τον έσβησα. Μην το ψάξετε, please. Ναι. Έχεις δει ποτέ συναδέλφων και κάνεις ότι δεν τον είδες για να μην χαιρετήσεις? Απαπα! Ίσως να το έκανα αυτό. Απαπα! Ίσως να το έκανα. Ναι, εντάξει. Ίσως να το έκανα. Απλώς επειδή μπορεί να με. Καλά, εντάξει. Μπορεί να μην ήταν η ώρα δεν να μας αγαπούν όλοι, δεν τους αγαπάμε όλους. Είναι θέμα αγάπης, ναι, αλλά. Είναι και θέμα αγάπης καμιά φορά, ναι, ρε παιδί μου. Είναι θέμα ανόρεξης κάποιες φορές. Ναι. Εντάξει. Καλά, καλά, δεν έχεις συναδέλφους που να μην αγαπιέστε ιδιαίτερα? Ναι, παιδί μου, βεβαίως ναι. Και έχουμε. Όχι από το κανάλι, γενικότερα, στον ευρύτερο χώρο της τηλεόρασης. Βέβαια, είμαστε με όλους φίλοι. Λοιπόν, θα προτιμούσες να στείλεις μια γυμνή φωτογραφία κατά λάθος στη διευθύντριά σου, στο διευθυντή σου ή στους γονείς σου? Άρχισε να κεντρώνει, Κατερίνα. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει τα πρώτα σημάδια της ηλικίας. Έχεις κάνει μπότοξ? Ναι, εδώ. Πάρα πολλά χρόνια πριν, τώρα έχει πάρα. Όχι, όχι, τώρα δεν έχω κάνει. Περίμενε. Τώρα δεν έχω κάνει τίποτα. Πάει πάρα πολύ καιρό να κάνω. Μιλούμε. Μην κάνει κοντινό, εσύ να δείξει κι άλλο, δε ρητήδε μου. Έχει πάει πάρα πολύ καιρό που να έχω κάνει. Έπρεπε να πάω. Πόσο καιρό δηλαδή πριν? Ού, επέρασε ένα χρόνο σίγουρα. Αλλά παλαιότερα έκανα ανατακτά χρονικά. Ενώ όποτε έβλεπα. Πού έκανε? Εδώ, εκεί. Εδώ. Και αυτό φαινόταν βλέπεις. Κάτι. Τίποτα. Καταπληκτικό. Θα σου το πω μετά. Νομίζω ότι τον έχω ξαναπεί. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είναι συζητήσεις μας είναι πραγματικά. Σε ποιον παρουσιαστή. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Χάρη μου αυτή. Πες μου την τζέμπη. Σε ποιον παρουσιαστή ή παρουσιαστρία θα του έλεγες πήγαινε σπίτι σου να ξεκουραστείς για ένα χρόνο? Αμα να πω ονομαστικά. Άντε ρε παιδιά. Ναι, αφού σου λέω. Έχει κανένα θυκιό βέβαια. Αλλά εντάξει. Κερδίζει άντρα ή γυναίκα? Και τα δύο. Κερδίζεις μια κρουαζιέρα για τρεις μέρες σε ελληνικά νησιά. Ωραία. Το κρεβάτι μόνο της, τίποτε άλλο του δωματίου. Αλλά πρέπει να πάρεις μαζί σου μόνο ένα άτομο. Και έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε Αλεξανδρινού και Φιλιππίδου. Μάνα μου, τα μωρά μου. Ένα πιάσω τη γογό μου. Ο λόγος? Κανένας. Ενώ έτσι, ναι. Ναι. Και στην επόμενη τρίμερη να περνά τη Φιλιππίδου. Τη Φιλιππίδου. Ωραία. Είμαι ένα μενούλες μαζί.